Σημαντική πρωτοβουλία από την Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας που προσέφερε σήμερα στο νοσοκομείο του Βόλου 4.000 χειρουργικές μάσκες για τις ανάγκες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Το Προεδρείο της ΟΕΒΕΒ παρέδωσε το πρωί τα κυβότια με τις μάσκες, παρουσία του διοικητή του Αχιλλοπουλίου Γιάννη Ντόκου και του γιατρού Γιώργου Μουλά, ο οποίος καθοδήγησε την ΟΕΒΕΒ ως προς την επιλογή των μασκών. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία. Φυσικά περιμένουμε να έπεται και συνέχεια. Είναι μια πάρα πολύ ευγενική και χρήσιμη χειρονομία εκ μέρους τους. Είναι ότι πρέπει αυτή τη στιγμή, τη χρονική στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση και έλλειψη των υλικών αυτών, ευελπιστούμε ότι και άλλοι φορείς θα μιμηθούν το παράδειγμά τους και θα ενισχύσουν το νοσοκομείο και όλες τις υγειονομικές αρχές της πόλεως μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη ότι αυτή την περίοδο είναι κλειστά από θέμα επαγγελμάτων, δηλαδή το 80-90% των επαγγελμάτων το οποίο εκπροσωπούμε αυτή τη στιγμή είναι κλειστά και αποτέλεσμα αυτού είναι να μην έχουμε την μέγιστο καλό συντονισμό. Παρ' όλα αυτά, κατορθώσαμε. Έχουμε ένα αρκετά καλό κονδύλι το οποίο θα δοθεί σε όλες τις δομές και θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε όσο το δυνατόν περισσότερο σε όλη τη Μαγνησία. Ήδη από αυτές τις μάσκες που δίδουμε σήμερα εδώ, κάποιες θα πάνε στο Κέντρο Υγείας Αργαλαστής. Όταν αναφερόμαστε λοιπόν ότι είμαστε Ομοσπονδία Μαγνησίας, αναφερόμαστε ότι θα πρέπει να καλύψουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τα πρωτοβάθμια σωματεία, αλλά και φυσικά πρόσωπα τα οποία κατέβαλαν τον οβολόν τους σε μια περίοδο κατά την οποία είναι πραγματικά εξαιρετικά δύσκολο να έχει κάποιος εισόδημα. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η κίνηση και περιμένουμε και τη συνέχεια αντίστοιχα ερεθίσματα και από άλλους φορείς. Η Ομοσπονδία Επαγγελματοβιοτεχνών Μαγνησίας έχει ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στη Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας για την ενίσχυση των δομών υγείας. Να σημειώσουμε και να υπενθυμίσουμε ότι υπάρχει ήδη ένας λογαριασμός ο οποίος άνοιξε με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας στην Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας και καλούμε όλους τους βολιώτες, είτε είναι φορείς, είτε είναι φυσικά πρόσωπα, να συμβάλλουν, γιατί η σημερινή μας κίνηση είναι το ένα κομμάτι. Φυσικά δεν έχει εξαντληθεί όλο το ποσό. Θα υπάρξουν και άλλες αντίστοιχες δράσεις στη συνέχεια,